Πολλές φορές τζαμπούτα. Όχι, μία θέλουμε τζαμπούτα. Α, ναι. Την τέσσερις... άλλη πληρώνουμε. Τέσσερις φορές την εβδομάδα μπορείτε να παίρνετε τζάμπα εδώ πέρα. Έχετε free pass. Να σε ρωτήσω κάτι, Χρήστο. Έκανες επιτυχίες στη Θεσσαλονίκη, γιατί συναντηθήκαμε μαζί όταν ήρθα και σε βρήκα. Στο χωριό σου, στην Κατερίνη. Μου φέρες γούρι, λέω. Σου φέρα γούρι και εσύ μας έφερες γούρι. Πήγε πάρα πολύ καλά. Έχεις μια καταπληκτική οικογένεια, η μαμά, ο μπαμπάς, η αδελφή σου και εκεί ο ιερέας του τόπου. Έχουμε συνομιλία, συνεχίζουμε. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Σε αυτή σου τη διαδρομή είναι κάτι που θα ήθελες να αναφερθείς? Δηλαδή υπάρχει ένα κομμάτι της ζωής σου που νιώθεις ότι το κρατάς πολύ ερμητικά κλειστό? Εντάξει, όσο έχει να κάνει για τη ζωή μου, καλώς ή κακώς, το παρελθόν μου δεν κατάφερα πολύ να το πάω όπως το ήθελα εγώ όσον αφορά τις σχέσεις με τις γυναίκες. Αλλά τώρα νομίζω είμαι σε ένα πολύ καλό δρόμο. Κάτσε τώρα, δεν είσαι ακόμα σε δρόμο. Θα σε ρωτήσουμε και θα δούμε αν είσαι σε δρόμο. Το πάω λαού. Είναι προσεκτικός ή απλά δεν έχει κάτι τη ζωή του αυτή την περίοδο, Χρήστος? Κολλά τα λες. Το δεύτερο, ναι, το δεύτερο είναι. Μάλλον γι' αυτό, έχω την ησυχία μου τόσο καιρό. Δεν έχεις κάτι, μόνιμο. Ευτυχώς έχω την ησυχία μου τόσο καιρό και δεν έχω κυνηγητάκι. Κοίταξε να δεις. Έχεις κάτι μόνιμο? Γιατί είμαστε και εκπομπή που λέμε αλήθειες. Έχεις κάτι μόνιμο? Ναι, όχι. Έχεις κάτι παροδικό που δεν είναι να το... Ή ο άνθρωπος που είσαι μαζί, πρόσεξε με πώς το λέω, ναι, δεν είναι επώνυμος ώστε να σας εντοπίσουν? Όλα αυτά που είπες μαζί. πολύ καλός. Και αλήθεια λέει, γιατί τον έχω δει και ματροπαρέα έξω. Οπότε είναι... Μα τι, αφού τα βάζει όλα αυτά μαζί, δεν λέει αλήθεια. Γιατί δεν λέει αλήθεια. Έχει πει, ισχύει, έχω σχέση, αλλά δεν είμαι επώνυμη. Ναι, αλλά αν είναι κάτι παροδικό, βγαίνεις και ματροπαρέα. Αν δεν είναι παροδικό, δεν βγαίνεις ματροπαρέα. Τι λες? Αυτά δεν είναι σχέση. Σ' αρέσει η σχέση να σε κλείνει, Χρήστο μου? Συγγνώμη, πες μου πάλι αυτό. Όχι, θα το λέω. Σ' αρέσει η σχέση που είσαι μαζί να σε κλείνει, να σε ζορίζει? Όχι, δεν είμαι σε σχέση, δεν έχω σχέση αυτόν τον καιρό. Α, πήραμε απάντηση. Εμείς δεν ρωτήσαμε όμως. Πήραμε απάντηση, γιατί το πήγαινα λαού, αλλά απάντηση πήραμε. Γιώτα, δεν θέλεις να ρωτήσεις κάτι το Χρήστο?